Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με τις ψήφους όλων των κομμάτων εκτός της Χρυσής Αυγής, υπερψηφίστηκε αργά χθες το βράδυ το νομοσχέδιο που αφορά στο κοινωνικό μέρισμα του 2017 και αναμένεται να δοθεί στις οικονομικά δύναμες κοινωνικές ομάδες των Ελλήνων πολιτών. Το ποσό του κοινωνικού μερίσματος θα διανεμηθεί με τη μορφή εφάπαξ έκτακτης εισοδηματικής ενίσχυσης σε άγαμους φορολογούμενους, έγαμους χωρίς παιδιά και οικογένειες με παιδιά με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ενώ για τους ανέργους τα κριτήρια θα εξειδικευτούν με κοινή υπουργική απόφαση. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή και το σχέδιο του προϋπολογισμού του 2018 από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλαράκη. Με τα ρυθμίσεις και νέα προγράμματα τα οποία θα αναθερμάνουν την αγορά της ενέργειας και θα επιτύχουν την πορεία της χώρας μας προς τους ευρωπαϊκούς στόχους του 2020 και του 2030, προαναγγέλει ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Μιχάλης Βεριόπουλος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο insider.gr. Όπως επισημαίνει, η μετάβαση σε μια εποχή χαμηλού άνθρακα και η αποκήρυξη του λιγνίτη δεν μπορούν να γίνουν ξαφνικά ούτε χωρίς να συνυπολογιστεί το οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Το νέο εξοικονομώ υπογραμμίζει βρίσκεται και αυτό πρώτων πυλών, όπως και νέα προγράμματα τα οποία έχουν παραμείνει για πολλά χρόνια στάσιμα. Οι πρόσφατες αποκαλύψεις των Paradise Papers για εταιρείες όπως η Apple και το πώς διοχέτευε τα χρήματά της σε φορολογικούς παραδείσους και εκτός Ιρλανδίας έκανε ακόμη πιο ισχυρό το επιχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή ενός καθεστώτος δίκαιης φορολόγησης στους κολοσσούς του διαδικτύου. Με αυτόν τον τρόπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εξασφαλίσει ότι οι ψηφιακές εταιρείες που δεν έχουν φυσική παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο θα πληρώνουν φορολογία ισότιμα με όσες έχουν. Χαρακτηριστική ήταν και η τοποθέτηση της Ιδρύας Ευρωπαίας Επιτρόπου για τον Ανταγωνισμό, Margrethe Vestager, η οποία ανέφερε πως οι εταιρείες πρέπει να τοποθετήσουν τη δικαιοσύνη στον πυρήνα τους για να εξασφαλίσουν ότι η κοινωνία υπηρετείται από την τεχνολογία και όχι το αντίστροφο. Τοπικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δείκτη μόνο έκβαση 708,56 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,24%. Σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.